Τον θάνατο 88 ασθενών με COVID-19 ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ΕΟΔΙ ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στην Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας σε 25.417 απώλειες. Το 95% των θανόντων είχε συνοσυρότητες ή και ηλικία άνω των 70 ετών, ενώ η διάμεση ηλικία τους είναι τα 79 έτη. Από τους 88 νεκρούς της Δευτέρας, οι 62 ήταν ηλικίας μεταξύ 60 και 89 ετών. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 18.094, εκ των οποίων 5.890 εντοπίστηκαν στην περιφέρεια Αττικής. 1.807 μολύνσεις ανιχνεύθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου ο μέσος όρος του επταημέρου ξεπερνά τα 1.606 περιστατικά. Συνεχίζεται παράλληλα η έξαρση στην Αχαΐα, όπου τη Δευτέρα καταγράφηκαν 699 κρούσματα. Την ίδια ώρα η αποκλιμάκωση στα νοσοκομεία συνεχίζεται με τους διασωληνωμένους να μειώνονται κατά 11 σε σχέση με την Κυριακή και να ανέρχονται πλέον σε 460. Εξ αυτών πάνω από το 73% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και το 87,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία άνω των 70 ετών, ενώ η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. Ενδεικτικός της τάσης αποσυμφόρησης στα νοσοκομεία είναι ο αριθμός των εισαγωγών της Κυριακής που έπεσε στις 307, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθούν και τα ποσοστά πληρότητα σε μεθ και απλές κλίνες.